Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο CNN Greece, σε άλλο ένα business story. Σήμερα βρισκόμαστε στα κεντρικά γραφεία της EIDAP, στο Γαλάτσι, και έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας φιλοξενεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της EIDAP, ο κύριος Γιάννης Μπενίσης, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον εξυγχρονισμό της EIDAP από τον Ιούλιο του 2015, που τουλάχιστον ο ίδιος οραματίστηκε, για τα σχέδια που έχει για τους επόμενους μήνες και για τα επόμενα χρόνια και για το πώς είναι σήμερα το νερό, η ποιότητά του και το τι προσφέρει στους Έλληνες καταναλωτές. Κύριε Μπενίση, θέλω να μας πείτε, πολλοί από τον Ιούλιο του 2015 που αναλάβατε τα ενία σε μία από τις ισχυρότερες ΔΕΚΟ, είπαν ότι έρχεστε εσείς και μαζί φέρνετε και έναν εξυγχρονισμό, τουλάχιστον ένα πλάνο εξυγχρονισμού για την EIDAP. Θέλω να μας μιλήσετε για το τι σημαίνει εξυγχρονισμός στην EIDAP, ποιο είναι το πρόγραμμα το δικό σας, τι έχετε στο νου σας. Έχω κάπου διαβάσει για ένα ψηφιακό πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που διευκολύνει την EIDAP. Μιλήστε μας γι' αυτό και θέλω να μας κάνετε όσο μπορείτε έναν απολογισμό για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και τι προσδοκάτε ακόμη. Κύριε Αναστασάκη, το γεγονός ότι η EIDAP έχει έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, αυτό επουδενή δεν έρχεται σε αντίθεση με το ότι πρέπει να είναι μία επιχείρηση η οποία να δουλεύει με τις βασικές αρχές της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Δυστυχώς υπάρχουν παθογένειες στο δημόσιο τομέα ετών, πολλών ετών, τις οποίες πρέπει οπωσδήποτε επιβάλλεται και με αυτόν τον στόχο ήρθαμε να τις θεραπεύσουμε. Δεν είναι κάτι εύκολο που γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει προσπάθεια από όλους και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να το ενστερνιστούν αυτό, να εμπνευστούν από μας και να συμμετέχουν στην όλη αυτή η διαδικασία του εξυγχρονισμού των ΔΕΚΟ και της EIDAP. Είναι δύσκολο, αλλά εμείς τολμούμε, προσπαθούμε. Το δύσκολο είναι ότι δεν είναι εύκολο να αποδεχτούν το καινοτόμο. Έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο και αδυνατούμε να προσαρμοστούμε στο καινούριο. Όχι μόνο να προσαρμοστούμε και να το αποδεχτούμε. Κάναμε εμείς τις τομές μας. Μία τομή που κάναμε είναι ότι φέραμε μία ιδιωτική εταιρεία από τις μεγαλύτερες του κόσμου για να αξιολογήσει τους γενικούς διευθυντές. 54 γενικοί διευθυντές, 54 εργαζόμενοι υπέβαλαν αίτηση και από αυτούς επέλεξε η εταιρεία αυτή τους 6 καλύτερους, τους οποίους κάναμε και γενικούς διευθυντές. Δεν υπήρξε εκεί καμία ούτε πολιτική, ούτε κομματική, ούτε κοινική επιρροή. Ήταν ακριβώς η απόφαση που, η αξιολόγηση μάλλον, που έκανε η εταιρεία αυτή. Φτιάξαμε ένα οργανόγραμμα. Να σκεφτείτε ότι είμαστε μια εταιρεία με 2,5 εκατομμύρια πελάτες και δεν υπήρχε γενική διεύθυνση πελατών. Δηλαδή αυτό ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία, αρνητική. Έτσι. Φτιάξαμε λοιπόν γενική διεύθυνση πελατών για να δείξουμε ότι ένας από τους στόχους μας είναι η εξυπηρέτηση του πελάτη, του καταναλωτή, τέλος πάντων του πολίτη που είναι χρήστης αυτού του κοινωνικού αγαθού, του δικαιώματος, όπως λέμε. Μέσα στα άλλα έχουμε και ένα άλλο εργαλείο, βάλαμε ένα άλλο εργαλείο, το οποίο πιστεύω ότι είναι πολύ καινοτόμο και με το οποίο μπορούμε να παρακολουθούμε τη δουλειά της όλης της επιχείρησης, ακόμα και από το κινητό μου. Τι είναι αυτό? Όλες οι οργανωτικές μονάδες, πάνω από 150, βάλανε τους στόχους, ποιος, πού, πότε, τι κτλ. Αυτά έχουν καταγραφεί ψηφιακά, μέσα σε ένα ειδικό πρόγραμμα και αυτό το επικαιροποιείται κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν κάθε μήνα μπορώ να πω ψηφιακά αυτομάτως, εγώ μέσα στο κινητό μου μπορώ να δω την πρόοδο
και να δω και πού καθυστερεί, ποιος καθυστερεί και τι προβλήματα έχει κάθε οργανωτική μονάδα. Δηλαδή έχω ένα, στα χέρια μου ένα εργαλείο παρακολούθησης ψηφιακό, το οποίο με διευκολύνει αφάνταστα. Κύριε Μπενίση, θα ήθελα να μιλήσουμε για την ποιότητα του νερού της ΕΙΔΑΠ, καθώς αν και το δίκτυο είναι παλαιό, ωστόσο ανανεώνεται, διαφοροποιείται, αλλάζει προς το καλό. Επειδή οι καταναλωτές, οι πολίτες έχουν μία ανησυχία, εκφράζουν μία ανησυχία για το αν θα μπορούν, είναι καλό να πίνουν το νερό της ΕΙΔΑΠ, θέλω να μας πείτε για το νερό και για την ποιότητά του. Το νερό της ΕΙΔΑΠ είναι άριστο και δεν το λέω εγώ, το λέει και ο Ευρωπαϊκός Άτλαντας που μας έχει χαρακτηρίσει σχεδόν το καλύτερο νερό ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Για διαφόρους λόγους, από τις, που έχει να κάνει με τις λεκάνες απορροής, με τα φράγματα, με τους ταμιευτήρες, αλλά και με την επεξεργασία που γίνεται στις μονάδες τις δικές μας, έχουμε ένα άριστο νερό. Επίσης, κάνουμε συνεχείς ελέγχους, 365 μέρες το χρόνο, από όλα τα σημεία του δικτύου, ελέγχονται σε πολύ σύγχρονα εργαστήρια, από τα καλύτερα εργαστήρια, έτσι, και γενικά έχουμε καταπληκτικό νερό. Πιστεύω λοιπόν ότι, όχι απλώς άφοβα, νομίζω ότι, να πω μια βαριά κουβέντα, επιβάλλεται να πίνει ο κόσμος το νερό της ΕΙΔΑΠ. Αρκεί να σας πω ότι ένα λίτρο εμφιαλωμένο νερό κοστίζει 1 ευρώ και με 1 ευρώ παίρνεις 3.000 λίτρα νερό της ΕΙΔΑΠ. Δεν βρίσκω κανέναν λόγο να πίνει κάποιος εμφιαλωμένο νερό. Αυτή την εποχή γίνεται και μια κίνηση στην Ευρώπη. Έχουν μαζευτεί 1.700.000 υπογραφές και θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μία οδηγία με θέμα επιστροφή στο νερό της βρύσης. Αυτό βέβαια πιο πολύ για τις πρωτεύουσες των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, γιατί ήδη στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αυτό γίνεται. Κύριε Μπενίση, θέλω να μιλήσουμε τώρα για τον κοινωνικό ρόλο της ΕΙΔΑΠ, για το τι προσφέρει η ΕΙΔΑΠ στους πολίτες, να μιλήσουμε για το κοινωνικό τιμολόγιο και να μιλήσουμε και για την παροχή αυτή δωρεάν νερού σε αρκετούς πολίτες, συμπολίτες μας, που αποδεδειγμένα δηλώνουν αδυναμία με βάση τα εισοδήματά τους, αλλά και τον αριθμό των μελών της οικογένειάς τους. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, η ΕΙΔΑΠ έχει να κάνει με το νερό, το οποίο νερό είναι ένα αγαθό απολύτως αναγκαίο για οποιοδήποτε έμβιο όν. Έτσι λοιπόν το νερό αποκτά ένα χαρακτήρα ανθρωπίνου δικαιώματος, όπως το λέμε εμείς, το οποίο ανθρώπινο δικαίωμα είναι πάνω και από το αγαθό, από το κοινωνικό αγαθό. Η ΕΙΔΑΠ λοιπόν, παρά το γεγονός ότι είναι μια επιχείρηση εισηγμένη στο χρηματιστήριο, ότι εμφανίζει κέρδη τα οποία προκύπτουν από την ορθή και χρηστή διοίκηση, από την άλλη έχει και την εξής αρχή. Ουδής συμπολίτης μας θα στερηθεί το αγαθό αυτό, το ανθρώπινο αυτό δικαίωμα, το νερό, από οικονομική αδυναμία. Έτσι λοιπόν έχουμε πάρει την απόφαση να είμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα να πληρώνει τους λογαριασμούς τους. Δίνουμε ακόμα και δωρεάν νερό σε αυτούς οι οποίοι πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, είναι αναρτημένες στο site μας. Έτσι, αυτοί παίρνουν δωρεάν μία ποσότητα νερού ανάλογα και με το πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό τους. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε άλλος έχει πρόβλημα, του κόψαμε το νερό και έρχεται και μας αποδεικνύει ότι έχει πρόβλημα οικονομικό, ξέρω, μας φέρνει τα κατάλληλα αποδεικτικά, αποδεδειγμένα, το τονίζω αυτό, έτσι μην νομίζει κανείς στρατηγικός μπαταξής που λέμε, ας πούμε, ότι θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί και να μην πληρώσει. Έτσι, οποιοδήποτε λοιπόν άνθρωπος έχει πρόβλημα και μπορεί να μας το αποδείξει,
η ΕΙΔΑΠ θα σταθεί δίπλα του. Δεν λέμε θα τον βοηθήσει, λέμε αλληλέγγυα θα σταθεί δίπλα του.